κοινοτικοί υπολογίζουν ότι θα απαιτηθούν πέραν των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της κυπριακής οικονομίας στο πλαίσιο του μνημονίου που αναμένεται να καταρτιστεί τον Σεπτέμβριο. Οι ίδιοι κύκλοι αποφεύγουν να σχολιάσουν την εκτίμηση των Standard & Poor's, ενώ σημειώνουν ότι ακριβείς ανάγκες της κυπριακής οικονομίας θα προσδιοριστούν στο πλαίσιο των επαφών της Τρόικα με τις κυπριακές αρχές, οι οποίες θα εισέλθουν σε ουσιαστική φάση την ερχόμενη εβδομάδα. Δημήτρη. Τώρα, Παύλο, έχεις εξασφαλίσει, αντιλαμβάνομαι, και μια επιστολή από τον κύριο Στέφαν Φούλε για τον Κυπριακό. Έτσι, τι αναφέρεται σε αυτή? Ναι, πρόκειται για ενημερωτική επιστολή του Στέφαν Φούλε προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφορικά με τις πρόσφατες επαφές του στην Κύπρο. Στην επιστολή, ο κύριος Φούλε αναφέρει ότι ζήτησε θαραλές υποχωρήσεις από όλες τις πλευρές για λύση του Κυπριακού, διαμηνύοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχει σχέδιο Β. Στην επιστολή, το Τσέχος Επίτροπος αναφέρει ότι ο κύριος Έρογλου αισθάνθηκε την ανάγκη να θέσει αυστηρά χρονοδιαγράμματα για λύση του Κυπριακού, ενώ ζήτησε τον τερματισμό της λεγόμενης απομόνωσης των τουρκοκυπρίων.